το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας απέριψε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης με οριακή διαφορά, με 6 έναντι 5 ψήφων, το αίτημα του πρώην Προέδρου της χώρας, Λουίς Ινάσιου Λούλα Ντασίλβα, να παραμείνει ελεύθερος όσο το εξαντληθούν τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του μετά την καταδίκη του για μια υπόθεση διαφθοράς. Αυτό σημαίνει πως ο 72χρονος ηγέτης της βραζιλιάνικης κεντροαριστεράς θα οδηγηθεί στη φυλακή πιθανόν ακόμη και σήμερα, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 7ης Οκτωβρίου. Η δημιουργία του ανωτάτου δικαστηρίου χαρακτηρίζεται βαρύτατο πλήγμα για τον πιο δημοφιλή πολιτικό στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που πασχίζει να σώσει την πολιτική του καριέρα. Η υπόθεση του Λούλα διχάζει τη χώρα, ρίχνει βαριά σκιά στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου και έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στα κορυφαία κλιμάκια του βραζιλιάνικου στρατού. Κατά τις δημοσκοπήσεις, ο Λούλα θα κερδίσει με άνεση την αναμέτρηση του Οκτωβρίου, εάν του επιτραπεί να συμμετάσχει, κάτι όμως που πλέον μοιάζει απίθανο. Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή κάθριξης 12 ετών και 1 μήνα για δωροληψία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε δεύτερο βαθμό, απόφαση που ίδιος διατείνεται πως έχει πολιτικά κίνητρα.